αυτές τις μέρες, να μου τα εξηγήσει λίγο, γιατί οι πληροφορίες που έρχονται είναι τουμ 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 κάθε μέρα και διαφορετικές. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι δύο παρουσιαστές, ο φίλος αδερφός σου Γιώργος Λιάγκας και η αγαπημένη μου η Φέη, έχουν στα χέρια τους. Free Φέη. Και εμένα αγαπημένη μου η Φέη, παιδιά, προσέχουν. Καλά, εσένα δεν είναι και πολύ. Εσύ δεν είναι πολύ. Εσένα είναι πιο πολύ. Είναι πιο πολύ. Μιλάτε τηλέφωνο καθημερινά. Όχι καθημερινά, αλλά μια φορά το μήνα μιλάμε. Α, μιλάτε με φορά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουν λοιπόν και οι δύο στα χέρια τους τα συμβόλαιά τους. Στα χέρια τους, όχι υπογεγραμμένα. Όχι, ακόμα έχουμε για να υπογράψουμε, περίμενε. Άρα στα email τους, ναι. Στους δικηγόρους, ας το πούμε, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Έχουν τα συμβόλαιά τους. Τα συμβόλαιά τους στα χέρια τους. Δεν υπάρχουν ακόμα οριστικές αποφάσεις για το αν τελικά θα υπογράψουν, γιατί υπάρχουν κάποια βασικά θέματα στα οποία οι δυο τους δεν συμφωνούν. Και ο χρόνος πιέζει, νομίζω, Μαρία. Αυτοί οι δύο άνθρωποι. Ναι, ο χρόνος πιέζει. Ευχαριστώ, Στεφανέ, αγαπημένοι μου συνάδελφε. Διότι τα συμβόλαια και των δύο λήγουν στα τέλη του Ιούνιου, που σημαίνει ότι πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις μέχρι τέλη του μήνα να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Καλά, άμα δεν πάρθουν και μέχρι τέλη του μήνα. Αλλά μην είστε τόσο σίγουροι. Το σίγουρο είναι ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν πολύ θέλουν να κάνουν πια εκπομπή τύπου όπως είναι τώρα. Ναι. Οπότε τώρα και ο Αντένα είναι και αυτό στη μέση στο κανάλι. Και σου λέει, τα έχετε βρει αλλού και αλλού, δεν μπορείτε να τα βρείτε και σε αυτό. Βρείτε τα, δεν τελειώνουμε να πάμε διακοπές σαν άνθρωποι ήρεμα. Αλλά η Φέη δεν θέλει. Κοίταξε τώρα, η Φέη δεν θέλει να κάνει την ενημέρωση. Η κοπέλα φαίνεται ξεκάθαρα, δηλαδή και από τις εκπομπές. Έχει γκώσει, δεν θέλει άλλο να παίζει αυτά τα θέματα. Είναι σωστό, έγκωσε. Έχει γκώσει, έχει άλλη άποψη και για την εκπομπή και για τη ζωή γενικότερα. Θέλει να κάνει πιο lifestyle, κάτι πιο ενημερωτικό και κάτι πιο εμπορικό. Γιατί είναι κάτι λιγότερο ενημερωτικό και κάτι πιο εμπορικό. Δηλαδή έχει και τα εμπορικά, δεν φέρνει τα λεφτά στην εκπομπή. Αυτή τα φέρνει τα λεφτά στην εκπομπή, τώρα μην γελάτε. Και θέλει, ας πούμε, και αυτή λίγο. Λίγο χαρά στην εκπομπή αυτή. Δεν είναι και το πήρε ο Λιάγκας με το που πήγε. Ναι. Κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Άρα λοιπόν καταλήγουμε, νομίζω. Σε ενώ δεν έχουμε καταλήξει. Όχι, όχι. Νομίζω ότι καταλήγουμε. Ότι σε αυτό που έχουμε πει από αυτήν εδώ την τίμια εκπομπή εδώ και ένα μήνα. Εμείς όλοι τα έχουμε πει εδώ. Μα είναι όλα, όλα. Για τους άλλους όλα. Για εμάς τίποτα. Η εκπομπή θα συνεχιστεί και θα είναι μια κοινή εκπομπή. Ναι. Παρά το γεγονός ότι φτάνουμε τέλος του μήνα που λήγουν τα συμβόλαια και των δύο. Παρά το γεγονός ότι ο καθένας. Έχει απόλυτο δίκιο. Λειτουργεί τελείως διαφορετικά στρατηγικά. Α, και όχι δίκιο. Από κοινού. Μπράβο, γιατί και οι δύο τώρα κάνουν ραντεβού με ανθρώπους. Έχουμε πει εμείς εδώ ότι ο Γιώργος έχει προσεγγίσει την Άρια, την Καλύβα από το πρώτο θέμα. Mm-hmm. Έχουμε πει εμείς εδώ ότι η Φέη έχει μιλήσει με την Αφροδίτη Γραμμέλη. Το διαβάσαμε και όλα στα site. Το πρωί δεν το επιβεβαίωσε. Μάλλον δεν το διέψευσε η Αφροδίτη Γραμμέλη στη συνέντευξη που είχε εσύ, η Χριστίδου. Είπε απλά δεν το διέψευσε. Έχουν, ναι, ναι, ναι. Λοιπά, ναι. Ναι. Μοιράσανε τους πρώην συνεργάτες, τον Τεριάκη και την Πετρογιάννη, να μείνει την ο ένας στο Λιάγκα. Την Πετρογιάννη, συγγνώμη. Η άλλη στη Σκορδά. Έχει γραφτεί για την Ελένη τη Βουλγαράκη, διάβασα. Α, εδώ έχω να σας πω για την Ελένη. Και επειδή γράφτηκε μέσα στη βδομάδα εντόνως και έγινε αναπαραγωγή, ότι η Ελένη Βουλγαράκη, η οποία είναι για τέταρτη χρονιά φέτος στην εκπομπή της Ιησής Χριστίδου. Ναι. Και είναι και πολύ καλή. Ότι δεν θα συνεχίσει με αφορμή προφανώς τις δηλώσεις του Βασάλου που αποχώρησε από την εκπομπή και είναι στο Asian Express. Ότι η εκπομπή έχει αλλάξει λίγο χαρακτήρα και από καθαρά ψυχαγωγικό έχει γίνει αρκετά ενημερωτική. Το δημοσίευμα λοιπόν έγραφε ότι για αυτό το λόγο η Ελένη Βουλγαράκη από μόνη της είπε ότι δεν θέλει να συνεχίσει του χρόνου.